αριθμό νεκρών, δυστυχώς. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας είναι καθηγητής. Είναι καθηγητής της φιλοσοφίας της τέχνης, διδάσκει στο Παρίσι και έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δαβέτα, καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Θα έλεγα ότι εγώ προσωπικά είμαι καλά, ακολουθώντας αυτό που πρέπει, αλλά το Παρισάκι μας δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήθελε να είναι. Ναι. Είναι, δηλαδή, ναι. 900 νεκροί περίπου. Ναι. Έχουμε φτάσει 900 νεκρούς. Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα που υπάρχουν και στην Αθήνα, απαγόρευση, γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας, κλειστά όλα ή... Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά με μια διαφορά. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πολιτικό λάθος, το οποίο θέλω να το επισημάνω, το έγραψα ήδη και την προηγούμενη εβδομάδα σε άρθρο μου. Ναι. Το εξής πολιτικό λάθος. Πριν από μια εβδομάδα, προηγούμενη Κυριακή, πριν 8 μέρες, έγιναν δημοτικές εκλογές εδώ. Ναι, θα σας το ρώταγα. Ναι, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές λάθος πολιτικαντισμού, γιατί επιτρέψτε μου, δεν μπορεί να θεωρηθεί πολιτική απόφαση αυτό. Απ' τη μία λέμε στους πολίτες μείνετε μέσα και απ' την άλλη κάνουμε τον πρώτο γύρο δημοτικών εκλογών. Με αποτέλεσμα τα 65-70% του κόσμου να γυρίσουν την πλάτη είτε από φόβο είτε από περιφρόνηση απέναντι σε αυτή την οτροπία και να μην έρθουν να ψηφίσουν. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Εντουάρτ Φιλίπ, στο δεύτερο γύρο είναι σίγουρο ότι δεν θα βγει δήμαρχος στην περιοχή του, κάτι που το θα αμφισβητήσει και την νομιμότητά του, σύμφωνα με τον γαλλικό τρόπο λειτουργίας, μέσα στη Βουλή. Θα βγει μάλλον ο αριστερός του, ας πούμε, και ότι θα γίνει μέτωπο εναντίον του. Όταν και εφόσον γίνει ο δεύτερος γύρος, φαντάζομαι ότι βεβαίως. Ακόμη είναι αδιευκρίνιστο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ο κόσμος φοβάται, ο κόσμος έχει εκλογικευτεί, βέβαια. Ο φόβος των Γάλλων δεν έχει σχέση με το δικό μας, τον πανικό. Είναι λίγο ορθολογιστές οι Γάλλοι. Αλλά καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάρθουν... Να σας πω, θα σας διορθώσω. Δεν έχουμε πανικό εδώ. Για κάποιο λόγο η διαχείριση από την κοινωνία είναι εξαιρετική. Και δεν το λέω εγώ. Αν μιλήσετε με ανθρώπους που ζουν εδώ στην Αθήνα, θα δείτε ότι δεν υπήρξε πανικός. Κάτι που άλλες φορές το ζούσαμε. Έχετε δίκιο. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στην καλή πολιτική της, καλό χειρισμό της κυβέρνησης. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, ο κόσμος είχε φόβο για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εγώ, δηλαδή, τα μηνύματα που μου στέλναν ήταν αρκετά πανικόβλητοι, πάρα πολύ γνωστοί, αλλά πριν αρχίσουν να πάρθουν τα μέτρα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πήρε έγκαιρα τα μέτρα και τα πήρε και με αποφασιστικότητα, με αποτέλεσμα να προφυλαχτούν οι Έλληνες από πάρα πολλά πράγματα, κάτι το οποίο δεν συνέβη στη Γαλλία, που παρότι είναι μια χώρα ορθολογισμού, στη Γαλλία χρειάστηκε να φτάσουμε στο καμπανάκι που τα χτυπάει συνέχεια για να αναγκαστεί ο Μακρόν. Πότε έγιναν οι εκλογές? 8 έγιναν, 8 Μαρτίου ήταν. Ναι, την προηγούμενη Κυριακή. Προηγούμενη ήταν 15. Στις 8 έγινε. Στις 8, ναι, την προηγούμενη, ναι. Τότε στις 8 λοιπόν στη Γαλλία, για να δείτε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, κοιτάω εδώ τα διαγράμματα σε ένα σχετικό ιστότοπο τέλος πάντων που έχει τις πληροφορίες, τότε που έγιναν οι εκλογές είχαμε στη Γαλλία, είχατε τέλος πάντων 1 με 2 νεκρούς την ημέρα. Σήμερα έχει 120-130 την ημέρα. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Άρα λοιπόν, άρα η πρόληψη είναι σημαντικό πράγμα σε όλα τα θέματα της ζωής. Όχι μόνο στην ιατρική και στην υγειονομία, αλλά και στις αποφάσεις της καθημερινότητάς μας. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε από πριν για να μην κλαίμε μετά. Τώρα, ουσιαστικά δηλαδή τα περιοριστικά μέτρα άργησαν γενικότερα στη Γαλλία και ειδικότερα στο Παρίσι. Αυτά που πήραμε εμείς εγκαίρως δεν έγινε το ίδιο στη Γαλλία. Και ενδεχομένως αυτό σας έχει βάλει στην δεκάδα. Δεν έγιναν, γιατί ο λόγος είναι πολύ σημαντικός. Ο Μακρόν είναι γενικότερα το τελευταίο καιρό είναι σε μεγάλη πτώση. Με αποτέλεσμα να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί την κατάσταση αυτή για να κοιτάξει να ανέβει λίγο η δημοτικότητά του και να φτιάξει το περίφημο μέτωπο που προσπαθεί να φτιάξει εναντίον της Λεπέν για τις εκλογές. Αυτό τον κάνει να έχει κάνει κάποιες κινήσεις σπασμωδικές. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, πέρα από το πολιτικό, να δούμε και λιγάκι την γενικότερη κατάσταση. Το σύστημα υγείας της Γαλλίας μπορεί να διαχειριστεί αυτό τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων και ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία στην εντατική? Ως τώρα ναι. Ναι. Ως τώρα ναι. Γιατί είναι αρκετά οργανωμένη, είναι μεγάλη χώρα, έχουν πολλά νοσοκομεία. Αλλά εάν ομιγέννητο, για κάποιο λόγο, έχουμε
μια ταχύτατη εξάπλωση. Δεν το εύχομαι και δεν το πιστεύω. Αλλά λέμε, ας πούμε τώρα θεωρητικά. Κάνουμε μια υπόθεση τρόμου. Συμβεί κάτι αντίστοιχο με την Ιταλία. Φοβάμαι ότι ούτε και η καλώς οργανωμένη Ιταλία μπορεί θα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή τη μαζικότητα της ανάγκης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα ήταν χαρά μου να ξαναμιλήσουμε βλέποντας πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Γαλλία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στο Παρίσι. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής στο Παρίσι, για όσα συμβαίνουν εκεί. Και πάμε να μιλήσουμε.